Στο λιμάνι. Ένα από τα ισχυρότερα αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ έχει πρόβλημα. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Nimitz? Το συγκεκριμένο θέμα κρατάει το πανίσχυρο πλοίο στο λιμάνι. Το USS Nimitz, ένα από τα πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, βρίσκεται ακόμη στο λιμάνι εξαιτίας ενός θέματος που αφορά μολυσμένο νερό. Ναι, καλά ακούσατε. Πρόκειται για ένα θέμα που παρατήρησε το πλήρωμα του πλοίου και αφορά το πόσιμο νερό που έπιναν. Το πρόβλημα επηρέασε ολόκληρη την παροχή νερού του πλοίου και ανάγκασε το USS Nimitz να προμηθευτεί πόσιμο νερό από την πόλη του Σαν Ντιέγκο, στο λιμάνι της οποίας βρίσκεται σήμερα. Για να δούμε όμως αναλυτικά το πρόβλημα. Οι αποστολές του USS Nimitz για το σύντομο μέλλον έχουν τεθεί σε αναβολή, μιας και το σύστημα πόσιμου νερού του αεροπλανοφόρου θα περάσει από επιπλέον δοκιμές και αξιολογήσεις. Το πλοίο είναι συνδεδεμένο με την παροχή νερού του Σαν Ντιέγκο από τις 17 Σεπτεμβρίου του φετινού έτους. Το πλήρωμα του αμερικανικού αεροπλανοφόρου αναφέρει σε δήλωση: «Η υγεία και η ευημερία των αυτών μας είναι η πρώτη προτεραιότητά μας. Γι' αυτό και το εσωτερικό σύστημα πόσιμου νερού παραμένει απενεργοποιημένο μέχρι να διαβεβαιωθούμε πως μπορεί να παράγει την υψηλότερη ποιότητα νερού στο πλήρωμα». Έγιναν λοιπόν εργαστηριακές δοκιμές σε δείγματα από απόνερα στις 19 Σεπτεμβρίου, όταν και το USS Nimitz έφτασε στην ναυτική αεροπορική βάση North Island. Αυτές οι δοκιμές δεν ανείχνευσαν σημαντικές ποσότητες υδρογονανθράκων καυσίμου στα απόνερα. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει η δήλωση του πληρώματος. Βέβαια, πραγματοποιήθηκαν επιπλέον δοκιμές στις 21 Σεπτεμβρίου σε δείγματα νερού από τα ντεπόζιτα πόσιμου νερού του πλοίου, στα οποία και ανοιχνεύτηκε μεγάλη ποσότητα υδρογονανθράκων. Ποια ήταν η αντίδραση των Αμερικανών? Το USS Nimitz αποτελεί το ηγετικό πλοίο της κλάσης πυρηνοκίνητων αεροπλανοφόρων της κλάσης Nimitz. Το πλοίο ξεκίνησε λειτουργία το 1975, κάτι που σημαίνει πως σύντομα πλησιάζει το μέσο της επιχειρησιακής του λειτουργίας. Το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό σκοπεύει να αποσύρει το πλοίο κοντά στο 2025. Το πλήρωμα αμέσως έλαβε δράση για να διασφαλίσει πρόσβαση στο πόσιμο νερό του πλοίου και παρήχε εμφιαλωμένο νερό στο πλήρωμα. Στις αρχές του Σεπτεμβρίου, βέβαια, ένας εκπρόσωπος των Ναυτικών Αεροπορικών Δυνάμεων των ΗΠΑ δήλωσε: «Μετά από επιθεώρηση στο σύστημα πόσιμου νερού, έχει αποκατασταθεί η παροχή γλυκού νερού στο αεροπλανοφόρο. Το νερό στο πλοίο είναι ασφαλές για χρήση και δεν προκαλεί κίνδυνο στην υγεία και στην ευημερία των αυτών μας». Η ανερχόμενη κλάση Αμερικανικών Αεροπλανοφόρων, η κλάση Ford, θα πάρει την θέση της κλάσης Nimitz. Τα πλοία αναμένεται να αποτελέσουν μια πολύ ικανότερη ναυτική πλατφόρμα αεροπλοίας από τα υπάρχοντα πανίσχυρα πλοία Nimitz. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.